Το πρόβλημά μου είναι ότι με νοιάζει υπερβολικά η γνώμη των άλλων. Be like Venetia! Been there, done that, θα πω εγώ. Α, διάλεξε άλλη τελικά. Ενώ εσύ έχεις διαλέξει άλλον. Όχι, μη στεναχωριέσαι, με φέρε εδώ που είμαι σήμερα. Δεν έχω κάνει ποτέ μου σχέσεις, σε αντίθεση με τις περισσότερες φίλες μου. Να κάτσει 80 χρόνια να την περιμένει έτσι. Πονάει, σε τσούζει. Oh, honey. Εγώ, μπίτσα. Γιατί? Έκανα κάτι με τον πρώην μιας φίλης μου και δεν το ξέρει. Εδώ πέρα, σχολείο είναι αυτό το βίντεο, ρε παιδιά. Σχολείο. Αλλά δεν σε θέλει, δεν είναι bad texter. Πώς λέω στους δικούς μου για σχέση επειδή είναι κάθετη. Γεια σας. Και αυτό θα είναι το intro του βίντεο. Φαίνεται αυτό το μισό εκεί μου τις... Μπράβο, το φτιάξε. Θέλω ένα μαξιλαράκι κι εσύ. Θέλω εσένα λίγο πιο κοντά να μου έρθεις. Φυλάκι και θα είναι το. Πώς το λένε, το thumbnail. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όποτε και βλέπεις αυτό το βίντεο, σημασία έχει να βλέπεις αυτό το βίντεο. Είμαι η Έλληνα, με ρωτήσα κρεμμύρια το τίτλο από μεξικάνικο σύριαλ. Και είμαι εδώ! Δεν πιστεύετε στα μάτια σας, ούτε εγώ πιστεύω ότι αναπνέω τον ίδιο αέρα εδώ πέρα. Νιώθω ότι είμαι. Γουργουρή σκυλιά μου, την ακούς! Υπέροχο. Και είμαι εδώ, κυρίες και κύριοι. Γεια σου! Νιώθω ότι είμαι με παρουσιάστρια δίπλα και εγώ το intro το κάνω 7 φορές γυρισμένο και εκείνη το είπε με την μία. Ναι, καλή, ένα intro είναι σιγά. Με την Βενετία, τι καμάρε! Πόσο χαίρομαι που το είπε σωστά. Δεν έχω κάνει πρόβα. Α, ωραία. Και είμαστε εδώ για ένα ακόμα Girl Talk. Δυστυχώς σε ήθελα για 30, δεν βόλεψε, πήγε στο 31. Σ' αρέσει σαν νούμερο? Πάρα πολύ. Γενικά οτιδήποτε έχει το 1 είναι πολύ τυχερό. Το τυχερό μου νούμερο είναι το 17, το δικό σου. Το 4 και το 2. Το 4 και 2. Είναι πολύ ωραίο. Είναι για αυθονία το 4. Έλα! Πού είσαι, έλα! Έλα, παιδιά, με φιλοξενεί στο σπίτι της αυτή τη στιγμή. Μένουμε παρέα όλη την εβδομάδα. Για να κάνουμε αυτό το ένα βίντεο. Με έχει κεράσει εδώ καφεδούμπες. Να φάω, μου λέει. Λέω εντάξει, έχω έρθει φαγωμένη, δόξα τω Θεώ. Μπορεί να μην έχω φέρει κάρτα έτσι για να κάνουμε. Δεν πειράζει. Έχω πει τόσες φορές να φας για να παρεκκλείω και εγώ γιατί πεινάω. Όχι, είναι το πιο αγχωμένο άτομο που έχω γνωρίσει. Άργησε 20 λεπτά και μου στέλνει μήνυμα. Βενετία, χίλια συγγνώμη, μου έτυχε κάτι, θα αργήσω 20 λεπτά. Εγώ εντωμεταξύ ήμουν έτσι και έβλεπα Netflix. Βενετία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε καλέ, όλα. Το σπίτι σου έχει πολύ καλή ενέργεια, με έκανε και λίγο κάτι τέτοια, τα χρειαζόμουν. Με γλωσσοφάγανε. Αυτό ήταν ματιαγμένο το κορίτσι. Τώρα είμαι καλά. Και εδώ με τη Χωριάνη. Χωριάνη. Εγώ δεν τι έχω ονομάσει. Πρέπει κάτι να τι πω τι δικέ μου. Οι μαριπόζε, είστε πεταλούδε μου. Μου ήρθε τώρα. Πουτουλούδα. Πεταλούδα, άστο με. Πουτουλούδα. Είσαι έτοιμη να αρχίσουμε το Girl to Talk εδώ με τα καφεδάκια? Ναι, είναι το αγαπημένο μου το Girl Talk. Γιατί αυτό τι έλεγα πριν, είναι οι ερωτήσεις που ντρέπεσαι να κάνεις στη μαμά σου ή στην αδερφή σου. Οπότε έχεις εδώ πέρα τις κρυφές φίλες στο YouTube και στις απαντάμε. Για να δούμε, τι ρωτήσαν τα κορίτσια. Έχω μείνει συντονάκια. Και... Έχω μείνει συντονάκια. Επίσης, έχω μια φίλη η οποία μου έχει στείλει ένα συντόνι. Θα πω το μικρό της μόνο για να καταλάβει ποια είναι, γιατί η γλυκούλα το ήθελε. Μου είπε σε παρακαλώ, βάλε με, αλλά πραγματικά δεν γίνεται να διαβάσω όλο αυτό. Και ο λόγος που δεν μπορώ να διαβάσω το συγκεκριμένο φιλεύει, να ξέρει τα το έκανα, είναι ότι θα ξεχνάμε. Δηλαδή, μέχρι να πάω στο πρώτο. Δεν θα έχω πού να σου απαντήσω. Ωραία το story time, ευχαριστώ για τα συντόνια, αλλά. Ναι. Συμπιέστε τα ρε παιδί μου, ένα zip, κάντε το λίγο πιο συμπιεσμένο. Ναι, γιατί μετά είναι δύσκολο και για εσά που το βλέπετε να θυμηθείτε τι είπε ο άλλο στην αρχή, γιατί ακούτε και 10 ιστορίες. Αυτό. Αλλά Εύη μου θα ακουγόσουν. Το συντόνι ήταν συμπιεσμένο. Στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο. Κάντε περίληψη. Δεσμεύσου επόμενο βίντεο. Ναι, εγώ δεν έχω εγώ. Θα κάνουμε μαζί το κανάλι μου. Εγώ μόνο. Ποιες φράουλες λέει. Διάλεξε. Θα είμαστε τα πορτοκάλια. Και είσαι και η πορτοκαλί σήμερα. Έτυχε, το είπα τυχαία. Το υποσυνείδητο το παίζει παιχνίδι. Το νεκταρίνι. Λοιπόν, τα έχω με ένα παιδί 3 χρόνια. Είμαι 18 και τα έχουμε από τα 16. Άρα 3. Άρα 2 χρόνια, ωραία. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα δικά μου μαθηματικά. Ναι. Τον αγαπώ πολύ, αλλά νομίζω έχουν χαθεί τα ερωτικά αισθήματα. Από τη μία δεν μπορώ να τον χωρίσω, γιατί τον αγαπώ πολύ και περνάω καλά μαζί του, αλλά από την άλλη δεν μου βγαίνει πλέον να κάνω κάτι ερωτικό μαζί του. Φοβάμαι μην το μετανιώσω και γίνω χάλια αν μάθω ότι βγήκε με άλλη μετά το χωρισμό μας. Been there, done that, θα πω εγώ. Δεν είναι λίγο μικρή για να λέει για ερωτικές σχέσεις? Εντάξει, από τα 16 και μετά. Και τον βαρέθηκε. Και στα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ καινούργια. Θα σου πω, και εγώ σε εκείνη την ηλικία το είχα σαν ένα είδος. Όχι φόβο. Έψαχνα να κάνω σχέση και μετά σκεφτόμουν πριν καν μπορώ σε κάποια σχέση. Γιατί με αυτόν θα είμαι 100 χρόνια, δεν θα γνωρίζω όλους τους ανθρώπους. Καλά. Δεν είμαι. Το ένιωθα. Ναι, ναι, αλλά και πάλι δεν ξέρω. Εγώ το είχα λίγο. Επειδή μας το λέγανε πιο παλιά ότι πρέπει να οριμάσεις. Καλά, που ισχύει. Πρέπει να οριμάσεις για να κάνεις σεξ και όλα τα σχετικά. Οπότε έχω στο μυαλό μου 15 χρονών να κάνεις σεξ. Εντάξει, 16 είπα. Παίζει ρόλο σε αυτές τις ηλικίες. Ο ένας χρόνος είναι διαφορά. Ναι. Δεν το λέω με την έννοια του slut shaming σε καμία περίπτωση. Το λέω με την έννοια να είστε σίγουροι ότι κάνετε οτιδήποτε γιατί είστε πολύ μικροί και οτιδήποτε κάνουμε τότε μένει πολύ βαθιά χαραγμένο μέσα μας. Συμφωνώ. Παρόλα αυτά,
το θέμα της τώρα ποιο είναι, ότι είναι ήδη 2 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι είναι σε φάση που θέλει να βρει άλλους ανθρώπους. Γιατί έγινε 18, τώρα είναι που μπορεί πραγματικά να κάνει ό,τι θέλει, με όποιον θέλει, να γνωρίσει κόσμο, να βγει έξω πιο εύκολα από ό,τι πριν. Αλλά θέλει να κρατήσει και καβάντζα το παιδί. Φίλοι, δεν γίνεται. Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Ναι. Στην ουσία, ξέρεις τι, έχει χωρίσει στο μυαλό της, ναι. Απλά δεν θέλει να πληγωθεί η ίδια ότι α, διάλεξε άλλη τελικά. Ενώ εσύ έχεις διαλέξει άλλον. Όχι άλλον, άλλον γενικά. Ναι, ότι θες να φύγεις ήδη. Έχεις ήδη βγει από τη σχέση. Αυτόν τον άνθρωπο, εφόσον ήδη θες να βρεις κάποιον άλλον, είσαι σε φάση αναζήτησης, δεν έχει νόημα να τον έχεις stand-by. Στο μυαλό σου έχεις ήδη φύγει. Ναι, είναι λίγο εγωιστικό το να μη θες να μάθει. Προφανώς το προχωρεί στη ζωή του και αυτός ο άνθρωπος πονάει, σε τσούζει. Θα κάτσει 80 χρόνια να την περιμένει έτσι. Να χωρίσεις, ρε φιλανάδα, η ζωή μπροστά σου είναι και η δικιά σου και του παιδιού. Ακριβώς. Και τώρα, αν σε νιώθει τσιμπηματάκι, έλα σε παρακαλώ. Ο έρωτας μέρα το περνάει. Αν βρεις άλλον, να δεις που δεν θα σε νοιάζει. Ο έρωτας μέρα το περνάει. Σχετικά με τον Girl Dog με Βενετία Γαμάρα. Μου δηλώνετε αυτό. Αυτό είναι για αυτό. Κορίτσια, αρχικά να πω. Σας παρακολουθώ και τις δύο από πολύ μικρή ηλικία. Εδώ λες ένα ψέμα. Γιατί εγώ ξεκίνησα YouTube πέρσι. Εντάξει, δεν έχει σχέση. Τη Βενετία παρακολουθείς από πολύ μικρή ηλικία. Αν και είναι. 28. Πόσα χρόνια κάνεις YouTube, αυτό θέλω. 6. 7. Από τα 12 της. Τα δικά μου μαθηματικά είναι αυτά. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Το πρόβλημά μου είναι ότι με νοιάζει υπερβολικά η γνώμη των άλλων σε ακραίο βαθμό. Υπολογίζω κάθε μου κίνηση σκεπτόμενη πώς θα φανεί στους άλλους. Φοβάμαι να ανεβάσω ένα story με τον εαυτό μου που νιώθω εγώ ωραία, γιατί εκεί αρχίζουν όλα τα κι αν με πούνε ψώνιο, κι αν με πούνε άσχημη και με κοροϊδέψουν. Ενώ ξέρω πως αν ανεβάσω κάτι τέτοιο, εγώ θα είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι κάτι το οποίο με κρατάει πίσω εδώ και κάποια χρόνια. Έχετε κάποιο tip που ίσως θα με βοηθούσε? Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω το fake it till you make it. Στα πάντα ισχύει αυτό. Δηλαδή, αχ, ντρέπομαι, δεν πειράζει, fake it, α, δεν ντρέπομαι. Θα ντρέπεσαι μέσα σου. Κάποια στιγμή όμως ο εγκέφαλός θα πιστέψει ότι δεν. Γιατί τώρα εσύ του έχεις πάρει μια ιδέα, την έχεις εγκαταστήσει στον εγκέφαλό σου, στο λογισμικό μέσα, ότι οτιδήποτε κάνω ενοχλεί κάποιον άλλον ή μπορεί να με κρίνουν. Mm. Όσο το εσύ προσποιείσαι ότι α, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, ο εγκέφαλός θα το πιστέψει. It's a thing αυτό. Ισχύει αυτό που λες. Εγώ θα σου πρότεινα, δεν μπορώ να σου πω απλά να μη σε νοιάζει με τον άλλον. Καταλαβαίνω βασικά ότι στις μικρές ηλικίες. Όλη η συμβουλή αυτό. Έλα ρε, δεν αγχώρεσαι. Δεν αγχώρεσαι. Ναι. Μη σε νοιάζει με τον άλλον. Καταλαβαίνω ότι όσο πιο μικροί είμαστε, τόσο πιο πολύ μας ενδιαφέρει. Ναι. Όσο μεγαλώνεις και βλέπεις ότι και οι άλλοι έχουν τα δικά τους προβλήματα και όλοι ζούμε σε αυτό το δικό μας συννεφάκι, ότι τι θα πούν οι άλλοι, καταλαβαίνουμε ότι και οι άλλοι είμαστε εμείς αντίστοιχα για κάποιους άλλους. Αυτό. Είσαι εσύ πρωταγωνίστρια στη δική σου ζωή και όλοι οι υπόλοιποι γύρω σου είναι συμπροταγωνιστές. Ναι, συμπροταγωνιστές, κομπάρσες ανάλογα με το που καταλήγουν. Όπως και εσύ είσαι κομπάρσος κάπου αλλού. Όπως εσύ δεν θα κάτσεις να σκεφτείς, αχ, τι μου είπε ο Τάκης στο καφέ και το παρεξηγήσει ή οτιδήποτε, δεν θα σε νοιάξει καθόλου. Έτσι και ο Τάκης δεν θα παρεξηγηθεί από κάτι που είπες εσύ. Μπορεί να συμβεί, αλλά το θέμα είναι ότι εσένα, αν καταλάβεις ότι ό,τι και να σκέφτεται κάποιος για σένα, είτε σκέφτεται είτε όχι, δεν σε επηρεάζει στο τι κάνεις, εκεί είναι το κλειδί. Να πεις ότι ωραία, εμένα μου αρέσει αυτή εδώ η κούπα. Και τη δείχνω σε ένα story. Το λέω πολύ basic, σαν παράδειγμα. Και σκέφτεσαι ότι κάποιος θα πει: η κούπα αυτή εμένα δεν μ' αρέσει, εγώ έχω καλύτερη, έχει τόσα λεφτά, πάρε άλλη. Οτιδήποτε. Πάντα κάτι έχουν κάτι να πούν. Πάντα θα έχουν κάτι να πούν. Το θέμα είναι ότι εσένα θα σε επηρεάσει από το να πιεις καφέ από αυτή την κούπα. Όχι. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο για σένα. Είναι συνήθως προβολή οτιδήποτε κάνουν. Είναι πράγματα που λένε για τον εαυτό τους. Αχ, αυτό είναι το καλύτερο tip. Αν σκεφτείς ότι οτιδήποτε κάποιος σου σχολιάσει πάνω σου είναι αυτό ακριβώς που δεν του αρέσει στον εαυτό του. Ναι. Θα ελευθερωθείς. Αυτό που λέει ο άλλος για σένα λέει περισσότερα για εκείνον παρά για σένα. Αυτό το κλασικό το quote. Ισχύει πάρα πολύ όμως. Και το ξέρω ότι επειδή είναι μάλλον μικρή ηλικία, δυσκολεύεται να το πιστέψει. Μεγαλώνοντας θα δεις ότι όλο γίνεται πολύ πιο εύκολο σιγά σιγά. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Στην αρχή με επηρέαζαν, πλέον λίγο λιγότερο και του χρόνου λίγο λιγότερο. Αυτό. Όσο μεγαλώνεις, θα καταλάβεις ότι. Δεν είναι τόσο σημαντικό όσο πιστεύουμε. Του δίνουμε εμείς ήδη μεγαλύτερη αξία. Παίζει να έχεις πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το άγχος γενικά. Ναι, γιατί συνήθως οι αγχώδεις άνθρωποι αγχώνονται πάρα πολύ. Α, τι! Χτύπησα καμπανάκι! Έλα να κλάψουμε μαζί! Το κλέβει ο έτσι! Όσοι αγχώνονται στην καθημερινότητά του, αγχώνονται για το παραμικρό, ενώ δεν είναι. Μπορεί, άμα θέλει να πα σε έναν ψυχολόγο να του συζητήσει, μπορεί να έχει κάποια αγχώδη διαταραχή που η μισή γη έχει. Δεν είναι κάτι. Καλά, εννοείται. Ναι, και να δεν είσαι τόσο special, να ξέρει. Αυτό. Και να σε βοηθήσει να διαχειρίζεσαι καλύτερα το άγχος σου και όλες αυτές τις κακές σκέψεις που κάνεις εσύ για τον εαυτό σου. Επόμενη ερώτηση. Επόμενο. Άκου να δεις πως έχει πολύ αγαπημένη μου Βενετία και Έλενα. Εγώ πάω τρίτη γυμνασίου τώρα και θέλω ένα παιδί το οποίο έχω κάποια προηγούμενα μαζί του, όχι κάτι έξαπλο. Είχα δει απλά ένα όνειρο και
Τίποτα, άσε το καλύτερα. Δεν έχω κάνει ποτέ μου σχέσεις, σε αντίθεση με τις περισσότερες φίλες μου που έχουν κάνει κάτι όλες. Και εγώ ούτε καν το πρώτο μου φιλί. Αυτό το παιδί όμως θα ήθελα να είναι η πρώτη μου σχέση. Μέχρι πέρσι δεν μιλούσαμε καθόλου. Πλέον όμως ξαφνικά, ύστερα από ένα manifest που έκανα. Γιατί όποτε κάνω manifest, κάτι βγαίνει σύντομα. Αρχίσαμε να μιλάμε, λέει. Mm. Και γενικά ξεκινήσαμε να ερχόμαστε πιο κοντά και να πειραζόμαστε. Και κατά βάση αυτός με πειράζει. Και εγώ απλά έτσι για πλάκα, κατάλαβες. Όμως δεν έχουμε μιλήσει από μηνύματα. Παρά μόνο δύο-τρεις φορές. Τι να κάνω, πιστεύετε ενδιαφέρεται. Είναι πολύ καλό παιδί πάντως. Εγώ πώς να φερθώ. Δεν ξέρω καν πώς είναι το πρώτο φιλί, τι να κάνω. Ελπίζω να απαντήσω. Σας λέω και τους δύο φιλάκια και στη Βενετία. Τέλεια. Κάνε εξάσκηση με ένα μήλο. Για το πώς να φιλάς, το είδα πρόσφατα σε μια σειρά που της έλεγε εξασκήσεις στο καθρέφτη και αρχίζει η κοπέλα και γλωσσοφιλιέται στο καθρέφτη. Αλλά εγώ σκέφτηκα γιατί να μου το κάνεις με ένα μήλο. Το είχα δει πάλι από μια άλλη σειρά. Πώς με κοιτάει έτσι η Έλληνα, σου λέει: γιατί κάνω βίντεο με αυτή την κοπέλα, θα μου καταστρέψει τα παιδιά που με βλέπουν. Αφού είχε απορία πώς να φιλάει. Αυτό είναι το λιγότερο πρόβλημά της. Δεν ξέρει αν την γουστάρει αυτός που θέλει να το κάνει και πρώτο ζευγόρι. Συγγνώμη να σου πω κάτι, γιατί μας ρωτάς εμάς ενώ από τη στιγμή που έκανες το manifest σου. Που... κάνε άλλο ένα. Ναι, όχι μόνο αυτό, το παιδί ενδιαφέρεται. Δηλαδή σου δείχνει σιγά σιγά ότι θέλει και αυτός. Και είστε και πάρα πολύ μικροί για να είναι σπάση. Έλα, κορίτσι, σε θέλω! Πάμε να βγούμε για καφέ. Επίσης, μπορεί και αυτό να είναι η πρώτη φορά. Ναι, ρε, γι' αυτό είναι πολύ μικρή. Οπότε γίνονται μικρά βήματα από τη μία μεριά, μικρά από την άλλη. Ναι, δηλαδή μπορεί και αυτός να έχει το ίδιο άγχος με σένα. Εγώ θα σου έλεγα πολύ διακριτικά να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον, δηλαδή πέρα από τα πειράγματα. Να δείξει ότι σ' αρέσει. Μπα και πάρει και αυτό το πράσινο φως, βέβαια τα χωριά δεν ζωρίζει λίγο παραπάνω. Να το πάρει το πράσινο φως, ναι. Να σου πει και αυτό αντίστοιχα. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Και όταν φτάσει η ώρα για το πρώτο φιλί, εγώ θα σου έλεγα να σε τιμή και να το πει. Δεν έχω ξαναφιλήσει. Είναι όχι εκείνη τη στιγμή. Όμως. Όχι εκείνη τη στιγμή. Εγώ το έχω πει. Και γλυκούλη, πώ ένιωσε. Μου είπε, εγώ ξέρω. Λογικά ήταν το πρώτο του. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλήσαμε και λίγο για manifest, να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Άλλο κάνω manifest γενικά, τύπου αχ, θα ήθελα να έχω ένα κουβά λεφτά ή ένα ωραίο σπίτι ή ένα γκόμενο που να μ' αγαπά. Είναι διαφορετικό να πεις θέλω ο Γιώργος να νιώθει έτσι για μένα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι σαν να επεμβαίνεις στο δικό του τέτοιο. Ναι, οριακά είναι μαγεία. Γι' αυτό το λέω ότι γενικά ζητά κάτι καλό από το σήμερα στο φέρει, αλλά μην το ζητά με συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν θα σου βγει σε καλό. Ναι, ξέρει ποιο είναι το καλύτερο να λες. Α πούμε, θέλω μία σχέση που άλλο να είναι έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ θυμάμαι παλιά είχα κάνει ένα βίντεο που με ρώτησαν σε Q&A. Με ρώτησαν πώς θα ήθελες να είναι το ιδανικό αγόρι. Και περιέγραψα τον Άλεξ. Legit, έλεγα να είναι geek, να μην ασχολείται με social media. Μου αρέσει να φοράνε έτσι αυτά τα καρόπου καμισάκια με τα γυαλάκια. Είναι Άλεξ. Εγώ το είχα κάνει, είχα γράψει σε ένα χαρτί αυτό, παιδιά. Κάντε το. Legit, πιάνει. Παίρνεις ένα χαρτί και γράφεις. Ο ιδανικός σύντροφος για μένα, σύντροφος άντρας, σύζυγος, ό,τι θες. Ή σπίτι, είναι... οτιδήποτε. Απλά τώρα πήγα. Και γράφεις και το περιγράφεις, παιδιά, όσο πιο λεπτομέρεια βάλεις μέσα. Π.χ. αν έλεγες εσύ να είναι και γαλανομάτης, μπορεί να σου πω το γαλανομάτης. Όσο πιο λεπτομερής είσαι, τόσο πιο σίγουρο και πιο θα έρθει. Επίσης, ξέρετε, δεν γράφουμε ποτέ με αρνητικό πρόσωπο. Μπράβο. Πολύ σημαντικό. Βίντεο γι' αυτό θα κάνουμε μόνο. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, δεν θα πεις. Θέλω να μην είναι καστανός. Ναι, θα πεις θέλω να είναι ξανθός. Ναι. Θέλω να μην φωνάζει. Θα πεις θέλω να είναι ήρεμος. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τέτοια εκπρόσωπα. Ναι. Συνεχίζουμε γιατί δεν τα πιάσουμε αυτά ούτε μεθαύριο. Εδώ πέρα, σχολείο είναι αυτό το βίντεο, ρε παιδιά. Σχολείο. Συνεχίζουμε. Για το Girl Talk με την αγαπημένη μας χωριανή. Πώς μπορώ να βρω φίλες? Με τις φίλες μου από το σχολείο νιώθω ότι πλέον είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες και δεν ταιριάζω πλέον τόσο πολύ μαζί τους. Κάνουμε παρέα, αλλά δεν βγαίνουμε τόσο συχνά, συνήθως μια φορά την εβδομάδα και αν. Στη σχολή που πηγαίνω δεν έχω ταιριάξει με κάποια για να είμαι και να κάνουμε κανονική παρέα. Είμαι τρίτο έτος 20 χρονών. Νιώθω ότι εκτός από το αγόρι μου δεν έχω κάποιο άλλο άτομο για να συζητήσουμε διάφορα και μου λείπει η κοριτσιστική παρέα. Δεν δουλεύω για να βρω φίλες από εκεί, ούτε κάνω κάτι μάλλον. Been there, done that και αυτό. Πω. Ναι. Και νιώθεις πολύ βαθιά μοναξιά όταν δεν έχεις φίλους και όταν όλο σου ο περίγυρος είναι το αγόρι σου. Είναι πολύ μοναχικό. Έλα, κλικούλα. Νιώθω ότι θα κλάψεις σε αυτό το φίλο. Θέλεις πάλι καλά που έχει και τα αγόρι, γιατί έχει τύχει να είμαι σε αυτή την περίπτωση να μην έχω. Τίποτα. Ναι. Εγώ. Αλήθεια. Τότε δεν ήσουν στο πιο παραγωγικό σου. Ναι. Εγώ ναι. Είχα ξεκινήσει τότε τηλεόραση και. Ανέκαθεν είχα. Εγώ δυσκολεύομαι πολύ στις φιλίες. Γιατί ήμουν και σε πάλι, οπότε είχα πάλι αγόρια εκεί. Γενικά είχα μόνιμα αντρικές παρέες, αντρικές παρουσίες. Οπότε δεν είχα ποτέ πολλά κορίτσια γύρω μου. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο και το περνάμε όλοι. Οπότε μην νιώθεις τόσο μόνη και σε καταλαβαίνω. Ακόμα και σε μαζορέτα. Ήταν μόνο κορίτσια για πρώτη φορά. Είσαι μαζορέτα. Τέλεια! Ας πούμε τα λεπτομέρειες. Ναι. Πάντως και εκεί οι κοπέλες δεν με πλησίαζαν εύκολα. Μπορεί να μην. Είναι ανταγωνιστικός χώρος, ε. Γενικά δεν, ούτε καφέδες δεν πίναμε εδώ να πεις. Ήταν ζώρικο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ειδικά με τις γυναίκες να έρθεις πιο κοντά, πιστεύω, αν ήδη δεν έχεις. Όντως, εμένα δεν μου φαίνεται τόσο δύσκολο με γυναίκες. Μου είναι πιο δύσκολο πλέον με έναν άντρα γιατί θα το πάρεις στο ερωτικό, ας πούμε, κατευθείαν. Μία ωραία ιδέα είναι να μιλάς στο Instagram. Απάντα σε Insta stories. Δηλαδή, πώς κάνεις για να βρεις μία σχέση. Απάντα σε stories συχνά σε μία κοπέλα που συμπαθείς. Θα μιλήσετε λίγο.
λίγο. Μετά σε κάτι άλλο. Θα μιλήσετε άλλο λίγο. Μετά μπορείς να πεις, α, θα είμαι εκεί με το αγόρι μου. Θες να έρθεις και εσύ με το αγόρι σου. Σε κάποια άγνωστη λες ή και σε κάποια που είπα, είναι τύπο από τη σχολή. Αυτό, από τη σχολή. Ακόμη και σε άγνωστη. Γιατί όχι. Και αρχίζει και στέλνει εμά. Και γινόμαστε όλες φίλες. Τέλεια. Ή μπορείς να ξεκινήσεις ένα μικρό χόμπι. Γιατί πάντα έτσι βρίσκουμε φιλίες. Στο σχολείο μπορείς να πας ακόμη και σε κάτι του Δήμου. Άμα δεν θες να χαλάς λεφτά, πήγαινε στο Δήμου, σε ζωγραφική. Μια δραστηριότητα που θα γνωρίσεις ούτως ή άλλως καινούριο κόσμο και από εκεί μπορεί να ξεκινήσει μια καινούργια φιλία. Άρχισε να συχνάζεις σε ένα συγκεκριμένο καφέ που σου αρέσει για να βλέπεις συνέχεια τα ίδια άτομα. Έτσι ώστε να γίνει οικείο και ο χώρος για να μπορείς να κινήσεις και πιο εύκολα. Ωραία, και σε φυτώρες και μπορεί με κάποιον να τα πείτε λίγο καλύτερα. Και επειδή θα είσαι ήδη σε χώρο που πίνεις καφέ, θα σου είναι πιο οικείο να τη πεις, α, έλα πιο νωρίς την επόμενη βάρδια να κάτσουμε για ένα καφεδάκι. Πάντως να ξέρεις ότι όπως και νιώθεις τώρα, πολύ πιθανό να μην είναι έτσι όλη σου ζωή χωρίς γυναικείες παρουσίες, φίλες κτλ. Ενώ το έχεις ανάγκη. Το είχα πάρα πολύ ανάγκη. Και εν τέλει μου τα έφερε η ζωή και έχω αποκτήσει. Και φίλες χρόνων, έτσι. Μη σε αγχώνει. Όλα γίνονται για συγκεκριμένο λόγο. Ξέρω ότι είναι ζώρικο, μπορεί να σε μόνο σου αρκετά διαλύματα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος που λέω λόγος να μην νιώθεις. Αλλά θα περάσει. Όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Και είναι στη σχολή, είπε. Ναι. Αλλά ότι... Οπότε άρχισε να συχνάζει σε αυτά τα Everest και το Γρηγόρη και όλα αυτά στη σχολή. Not sponsored. Not sponsored, αλλά να συχνάζει εκεί. Εγώ έκανα πάρα πολλές φιλίες επειδή σύχναζα εκεί. Αλήθεια. Στη σχολή. Δεν σου ήταν ζώρικο όμως, ρε φίλε. Ενώ επειδή κάνουν όλοι παρεάκια και μπορεί να σε ξεμπαρκεί μέχρι να βρεις που να. Όχι, γιατί θυμάμαι μία φορά καθόμουν μόνη μου στο Everest και μου κάνει ένα παιδί, εσύ δεν είσαι από το τμήμα. Και πήγα μαζί και απλά ήμασταν μαζί για όλα τα υπόλοιπα 4 χρόνια. Και θυμάμαι όλοι μου λέγανε στη σχολή, α, στην αρχή νομίζανε ότι είσαι μπίτσο. Από μακρύ. Πια... Επειδή ήμουν ντροπαλή και καθόμουν πάντα μόνη μου και δεν μιλούσα από μόνη μου σε άτομα, νομίζαν ότι με σνόπ. Αυτό που όλοι νομίζουν για όλους. Να, πάμε πίσω στο προηγούμενο θέμα που όλοι νομίζουν κάτι. Γιατί άμα σε βλέπουν συνέχεια μόνη, θα λένε εντάξει, είναι λίγο απόμακρη, δεν την πλησιάζω. Ενώ απλά είσαι ντροπαλός. Να μην κρίνεται ένα βιβλίο από το εξώφυλλο του. Και πήγε να λέει με γούνες και με. Ναι, και πήγε όντως λέει με γυαλί, δεν το έβαζα. Εγώ μπίτσα. Γιατί? Έλενα μου, καλησπέρα. Έχω ένα πρόβλημα. Έκανα κάτι με τον πρώην μιας φίλης μου και δεν το ξέρει. Τον θέλει ακόμα. Νιώθω ότι πρέπει να της το πω, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να συνεχίσω με το παιδί. Μου αρέσει η κατάσταση. Απλά δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Πω, το θέλει το παιδί όμως, Ναι, και επίσης να σου πω κάτι. Είναι πρώην. Όχι. Όχι. Είναι... Χωρίζω με τον Άλεξ, ωραία, και τα φτιάχνεις εσύ με τον Άλεξ. Σκέψε τον ακέφαλο καβαλάρι. Πόσο καιρό είστε μαζί? Ένα χρόνο σχεδόν. Ένα χρόνο. Και η φιλενάδα σου τώρα να τα φτιάξει μαζί του. Ναι, όχι, δεν είναι ωραίο. Αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή ήδη έχει κάνει κάτι μαζί του, να πιάσουμε τα δεδομένα. Τον γουστάρει πολύ και είναι πρώην κολλητής της. Είναι φίλη της. Τι είναι, τι με είπε. Ναι, έχει και λίγη σημασία. Εγώ θα έλεγα να το πεις για να το βγάλεις από μέσα σου, γιατί είμαι σίγουρη ότι νιώθεις τύψεις. Φαίνεται κιόλας. Και μπορεί η φίλη να είναι cool. Μπορεί να σου πει, ξέρεις τι, εμένα με ενοχλεί. Και άμα σου το πει και το ακούσεις, να σου είναι πιο εύκολο να τον ξεπεράσεις. Δεν θέλει να ξεπεράσει. Δεν ξέρω, ρε γαμώτης. Δηλαδή με το ζόρι να της πούμε ξεπέρασε το να. Ναι. Αλλά όντως ακούω τη μισή συμβουλή η οποία λέει πες της το. Ναι. Και μπορεί να ήταν όντως cool. Να πει καλά, δεν νοιάζει. Μπορεί για αυτή να ήταν απλά ένας περαστικός. Αυτό να ήταν κάτι γρήγορο. Εμείς τώρα λέμε για 2 και 3 χρόνια σχέση. Μπορεί να ήταν ένα μήνα. Οπότε, δεν ξέρουμε. Δεν της το λες. Για να έχεις πιο πολλά και εσύ δεδομένα να δεις τι θα κάνεις. Και μετά ό,τι σου πάει καρδιά, όπως νιώθεις. Έχει και σχέση και με την ηλικία. Εμείς είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι. Οπότε το παίρνουμε διαφορετικά. Άμα είσαι. Εγώ ακόμα κμή, είμαι 15, εντάξει. Στα 20 μου δεν θα με πείραζε νομίζω αν κάποιος μου έλεγε Βενετία μου άρεσε πρώην σου, θα μου σπάσει be my guest, έχω και να σου πω tips. Α, έχω εδώ επίσης, δεν είναι ερώτηση, είναι μήνυμα. Πες της ότι οι χωριανές βλέπουν και Ελενάρα. Έλα Ελενάρα λίγο, έλα η Ελενάρα. Βάλε χειροκροτήματα Χρήστο, από κάτω τα πολλά. Βάρατα. Συμβουλή για επικοινωνία με bad texters. Leave. Leave. Oh, honey. Κάτσε. Από κοντά πώς τα λέτε. Ναι, αυτό. Εγώ πιστεύω τα λένε καλά. Απλά γενικά σου λέει ότι όταν ο άλλος είναι dry texter εκεί, τι κάνουμε. Ερωτήσεις. Όλοι λατρεύουν να μιλάνε για τον εαυτό τους. Οπότε τον ρωτάς πολλά πολλά πράγματα. Το χειρότερο ξυπνάει όταν τον ρωτάς και αυτός απαντάει μονοσύλλαβα. Τι μόνο. Αλλά δεν σε θέλει, δεν είναι bad texter. Άρα από κοντά σου δίνει και σου λέει, του λες και για πες πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια και σου αραδιάζει 4 παραγράφους, αλλά στο τέτοιο δεν το έχει. Εντάξει, τότε να βρίσκεστε από κοντά, ρε παιδιά, σιγά τώρα το κακό. Εγώ νιώθω ότι όσο μεγαλώνω γίνομαι bad texter. Παλιά έγραφα, έδινα πολύ, τώρα δεν έχω χρόνο. Αυτό... Με το ζόρι τύπου. Σκέψω ότι μπορεί να δουλεύει και ότι δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρεται, αλλά γράφει λίγο σύντομα γιατί μαγειρεύει και κάνει και κάτι άλλο παράλληλα. Εγώ με τις κλήσεις. Βάλε μου να σου μιλώ στο τηλέφωνο γιατί θα κάνω άλλα 200 πράγματα με τα χέρια μου. Ηχητικά. Το καλύτερό μου. Μπράβο, στείλ το ηχητικό. Ακόμα χειρότερο, δεν του αρέσει. Α, μπορεί να μου αρέσει. Κάνει μπλοκ. Εσένα σ' αρέσει το ηχητικά. Ναι. Οι γνώμες δίστανται. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Γράψτε μου στα σχόλια αν σ' αρέσει το ηχητικά. Γιατί, όχι, είναι πραγματικά 50-50. Ναι, αλλά σου δίνει μια παραπάνω οικειότητα. Ναι, αλλά μπορεί εσύ να θες απλά να σου πει τα γεγονότα γιατί είναι ηχητικό, αλλιώς θα σε παίρνει τηλέφωνο. Όχι τηλέφωνο. Α, είσαι από αυτούς! Σε κάρω με τα τηλέφωνα γιατί σε πιάνει στο απροειδοποίητο. Ενώ το ηχητικό το ακούω
κάθομαι λίγο, το επεξεργάζομαι. Ξέρω τι θα πω. Άμα δεν μου αρέσει αυτό που θα πω, τσουπ το σβήνω και το ξανακάνω. Κατάλαβες. Άμα αγχώδες άτομο. Εγώ επειδή συνήθως το οδηγάω, τι κάνω, ή θα πάρω τηλέφωνο, οπότε να έχω το. Μη με πάρει ποτέ τηλέφωνο. Άκου να δεις. Εμένα πάρε με τηλέφωνο πιο εύκολα. Σου βγάζω τη δουλειά. Δηλαδή πες μου τι χρειάζεσαι, να σου απαντήσω. Δεν μπορώ με μηνύματα γιατί πάει αργά. Εννοείται ναι. Μιλάω και με μηνύματα, ναι, αλλά ναι. Για άλλους λόγους. Δεν έχεις κοινωνικό άγχος τότε, εγώ έχω. Ναι. Δεν έχω, κάτι που δεν έχω. Wow. Μπράβο, περάσιμο. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη. Έχω δύο γεγονείς. Θα τα βάλω μαζί. Πώς λέω στους δικούς μου για σχέση επειδή είναι κάθετη. Και δεύτερη ερώτηση. Με πιέζουν οι γονείς μου για το τι θα σπουδάσω. Άρα, στην πρώτη ερώτηση. Δεν χρειάζεται, εγώ θεωρώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το τροπάριο ότι στην ελληνική οικογένεια πρέπει οι γονείς να ξέρουν τα πάντα. Πρέπει να γνωρίζουν το αγόρι, να βγαίνουν, να κάνουν ράν. Μου θυμίζει λίγο αυτό το παλιό, το πατριαρχικό, ότι η σχέση πηγαίνει απαραίτητα σε γάμο, οπότε πρέπει να τον ξέρεις καλά τον άλλον. Όχι, μωρέ. Νομίζω ότι οι νέοι γονείς ξέρουν πολύ καλά ότι προφανώς όποιον έχεις δεν τον έχεις και πολύ, ας πούμε, όταν είσαι σε μικρές ηλικίες. Από τους δικούς μου κρίνω τώρα έτσι και λέω. Αλλά νιώθω ότι π.χ. με όποιον από τους δύο έχεις καλύτερη σχέση, μπορεί να είναι η μαμά ή ο μπαμπάς, δεν παίζει ρόλο. Με αυτόν να κάνεις σιγά σιγά συζητήσεις για το τι νιώθει αυτός απέναντι στο εσύ να έχει σχέση. Ή μπορείς να ξεκινήσεις από μόνη σου μία κουβέντα ότι πώς γνώρισες εσύ τον μπαμπά. Αχ, ωραίο αυτό! Για να δείξεις ένα ενδιαφέρον στις σχέσεις γενικά και θα το πάρει το μήνυμα. Η μάνα ξέρει. Ναι, αλλά αν αυτοί γνωρίστηκαν μεγάλη ρε παιδί μου, θα μπορούσες να κάνεις μια αντίστοιχη κουβέντα με τη μαμά ή με τον μπαμπά. Εσύ στην ηλικία μου, ας πούμε, πώς σε προσέγγιζαν. Ή δεν είχες άλλες σχέσεις πριν τον μπαμπά ή πριν τη μαμά. Πάλι ένα ωραίο έτσι για να ξεκινήσει να θυμηθεί και αυτή κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι να πας στους γονείς και να πεις θέλω μια συμβουλή. Γιατί εκεί τους βγαίνει αλλιώς. Δεν θα σε κρίνει γιατί σου λέει: όπα, το παιδί μου θέλει βοήθεια σε κάτι. Θέλω να σου πω κάτι και θέλω συμβουλή σου. Τι συμβουλή, δηλαδή πάνω σε τι. Έχω αρχίσει να μιλάω με ένα παιδί που μου αρέσει λίγο. Πήγαινε το πιο λαού. Εσύ μπορεί να είσαι έτσι. Λαού. Μου αρέσει λίγο. Δεν είμαι και σίγουρη. Εσύ πώς κατάλαβες για τον μπαμπά ότι σου άρεσε. Πήγαινε το πιο. Α, μεσολαμία. Πολύ ωραίο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πήγαινε το μεσολαμία και θα φτάσει. Και το άλλο, πώς να πεις ότι δεν θες να κάνεις αυτό το επάγγελμα. Απλά μην πας. Απλά μην το βάλεις στο μηχανογραφικό. Αυτό. Απλά μην το κάνεις. Απλά μην σπουδάσεις κάτι που δεν θες. Θα το μετανιώνεις για όλη σου τη ζωή. Θα το πω λίγο ομά. Συγγνώμη, συγγνώμη αλήθεια. Αλλά οι γονείς μας δεν θα είναι για πάντα εδώ. Η ζωή σου είναι δική σου ζωή. Και άσχετα με το αν οι γονείς σου είναι ή δεν είναι για πάντα εδώ. Γιατί και για εμάς δεν ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή έτυχε να σπουδάσω κάτι για να τους κάνω χαρούμενους, με ρώτησαν τι θες, τους άρεσε. Και είχαμε κάνει focus όλη σε αυτή την ιδέα. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήξερα ότι το έκανα μόνο και μόνο για να φύγω και να είμαι στην Αθήνα γιατί δεν ήθελα να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Δική μου λόγη, ένιωθα ότι δεν χωρούσα, πνιγόμουν, δεν ήμουν καλά. Δεν περνούσα καλά. Πέρασα πολύ δυσόρυκα στο Λύκειο. Οπότε ήθελα να φύγω και να κάνω μια νέα αρχή μόνη μου σε κάτι τέρα. Όχι, μη στεναχωριέσαι, με φέρει εδώ που είμαι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, ήταν δύσκολο μέχρι και στα 22 μου να τους πω ότι σπουδάζω κάτι που δεν μου αρέσει, δεν με φαντάζομαι να το κάνω. Μέχρι και το που ήμουν ενήλικη, που ήδη είχα ξεκινήσει να δουλεύω, δεν μου δίναν πλέον λεφτά. Και πώς τους το είπες? Έκανα μια κουβέντα με τη μαμά μου, γιατί όπως σας είπα, βρίσκεις αυτόν τον ένα γονιό που είναι πιο κοντά σου. Πιο κοντά ή θα σε καταλάβει για να το ενημερώσω. Ναι, σε ένα έτσι φαγητό που τρώμε, έτσι λέω. Θέλω να σου μιλήσω, νιώθω ότι κουβαλάω ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, άσχετα με το ότι χρωστάω. Χρωστάω γιατί δεν μου αρέσει, όχι γιατί κάνω ζωάρα. Ναι. Γιατί ήδη δουλεύω, ήδη κάνω άλλα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολύ δύσκολο. Έχω πάρα πολλά κενά από το Λύκειο γιατί ήμουν σε ΠΑΛ και έχω κενά σε φυσικές χημίες που ήταν όλο αλήθεια. Αλλά δεν με βλέπω και να το κάνω. Θέλω να σταματήσω. Και εκεί που εγώ ήθελα απλά να το βγάλω, μου λέει ωραία, οκ, σε ακούω. Εννοείται, δεν είμαι εδώ για να σε βασανίζω. Κάνω ό,τι σε κάνει ευτυχισμένη. Αλλά γιατί μου λέει, δεν ξεκινάς μια άλλη σχολή που να σε ενδιαφέρει πιο πολύ. Μπράβο, αυτό. Και ήρθε η λύση και ξεκίνησα. Όσο αυστηροί και να είναι οι γονείς μας, κανένας γονιός δεν θέλει να βλέπει το παιδί του δυστυχισμένο. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να το πεις. Γιατί αυτοί μπορεί να είναι ενθουσιασμένοι, μπορεί να είναι και αυτοί οι γιατροί και να θέλουν να γίνεις και εσύ. Γιατί βλέπουν ότι σου παρέχει μια πολύ καλή ζωή αυτό. Οπότε του λέει το παιδί μου θέλω να είναι ευτυχισμένο και να έχει τα λεφτά του ή οτιδήποτε. Εσένα μπορεί να μην σε κάνει αυτό η οικονομική αποκατάσταση ευτυχισμένο να σε κάνει. Το να δίνεις, να κάνεις μια δουλειά πολυδοτική. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης ή το να είσαι. Κάτι, να σε γεμίσει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Δεν είμαστε όλοι για όλα τα πράγματα. Για μένα μίλα. Μίλα ανοιχτά. Στον γονιό που πιστεύεις ότι θα σε καταλάβει. Με επιχειρήματα όμως. Γιατί επιχειρήματα όμως για να πεις ότι εγώ πνίγομαι σε αυτό. Δεν χρειάζεται επιχείρημα. Να, είναι αρκετό. Ακόμα και αυτό είναι επιχείρημα. Α, αυτό εννοείς. Ναι, ναι. Δηλαδή να είσαι προετοιμασμένος για όλα αυτά που θα σου πούνε. Γιατί θα σου πούνε και δεν θα έχεις να φας. Θα σου πούνε και θα
θα κάνεις, έχεις σκεφτεί, θες να γίνεις ηθοποιός. Την άνε όλοι. Ναι, ναι. Να σου πούν, να γυρίσεις και να τους πεις ότι εγώ θα βρω τον δρόμο μου. Εγώ είμαι καλή σε αυτό που κάνω, είμαι καλός, δεν θα μείνω χωρίς δουλειά και να μείνω χωρίς δουλειά θα παλέψω. Ξέρεις, αυτού του είδους τα επιχειρήματα. Και να παλέψεις. Ναι. Γιατί δεν στα λένε αυτά γιατί είναι μύθοι. Τα περισσότερα ισχύουν, δυστυχώς. Οι γονείς μας προστατεύουν. Οπότε αν σου πει, α, θες να γίνεις ηθοποιός, δεν θα βρίσκεις δουλειά, είναι επειδή το έχει ακούσει πάρα πολλές φορές και μάλλον ισχύει. Πρέπει και εσύ λίγο να προετοιμαστείς ότι είναι ένας σκληρός χώρος. Ακριβώς. Ναι, είναι σκληρός, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα βρεις δουλειά. Oh, απλά πρέπει να δουλέψεις πιο πολύ. Ακριβώς. Δεν πρέπει να ξυνόμαστε σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να ξυνόμαστε. Και με αυτό θα κλείσουμε αυτό εδώ το Girl Talk. Αλήθεια. Ναι. Έπρεπε να σου κάνω και δεύτερο part. Θα το γυρίσουμε άλλη φορά. Ναι, ναι, να κάνουμε έτσι μια φορά το μήνα. Ναι, μα τόσο λίγο. Εγώ τώρα ζεστάθηκα. Κάνω έτσι μικρά που και πάλι έχουμε γράψει πάρα πολύ, να ξέρεις. Εγώ είναι 35 λεπτά. Wow. Ευχαριστήστε τη Βενετία. Εγώ ευχαριστώ που ακούσατε τις μπούρδες μου. Τι λες ρε. Θέλω να μου πεις δύο emoji να αφήσουν όσοι μείνουν μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακόμη και αν πέρασαν τα Χριστούγεννα, και αυτά τα αστεράκια τα τρία μαζί που είναι, είναι τα αγαπημένα μου. Αυτά τα δύο. Ταιριάζουν πολύ και μαζί. Αχ, τι ωραία. Ναι, αυτά θέλω να αφήσετε. Και επίσης να σας υπενθυμίσω να μας ακολουθήσετε στα social τα μίδια. Τα μίδια. Τα social τα μίδια. Θα τα αφήσουμε εδώ πέρα. Ο Χριστάρας θα κάνει τη δουλειά, έτσι. Έλα ρε Χριστάρα. Και κάντε και ένα subscribe. Κάντε και ένα like. Κάντε και ένα βάρημα καμπάνα. Εσείς χωριανές εδώ πέρα. Στο κανάλι της Έλληνας που κάνει τόσο ωραία Girl Talk. Αν είναι δυνατόν. Η Βενετία τα βλέπει. Εννοείται. Βλέπω και αυτό που πίνετε. Γίνεται σαν τη Βενετία. Be like Βενετία. Σε ευχαριστώ και πάλι για σήμερα. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είμαστε. Φιλιά πολλά.